Πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο περιοδικό. Πάμε στον Εύρο. Θυμάστε, επί δύο εβδομάδες, στα μέσα του Αυγούστου μέχρι και το τέλος του μήνα εκείνου, ο Εύρος δοκιμάστηκε πάρα πολύ από την μεγάλη πυρκαγιά που καταβρόχθησε χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και έφτασε να κουμπίσει μέχρι και τον κεντρικό πυρήνα του δάσους της Δαδιάς. Αίσθηση προκαλεί μια καταγγελία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι δόθηκε άδεια για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες βόρεια της Αλεξανδρούπολης μέσα στο νότιο δασικό σύμπλεγμα Εύρου, μέσα σε περιοχή Natura και μέσα σε έκταση που κάηκε στην Μεγάλη Πυρκαγιά πριν από περίπου έναν μήνα. Στο μεσημεριανό μαγκαζίνο μίλησε ο κύριος Απόστολος Καλτσής, υπεύθυνος δράσεων διατήρησης της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας που κάνει και την καταγγελία. Είδαμε πού είναι η θέση ανεμογεννητριών και κάναμε την παραβολή με το χάρτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την αποτύπωση της καμένης έκτασης και είδαμε ότι είναι μέσα εντός της καμένης έκτασης. Αυτή για να βεβαιωθούμε ακριβώς, ναι, πήραμε ακόμα και την εικόνα του δορυφόρου Sentinel και είδαμε ότι από κάτω φαίνεται πραγματικά να έχει καεί το δάσος εκεί πέρα. Αυτή η αδειοδότηση είχε δοθεί πριν τις πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Και δώστε μας λίγο το ιστορικό για να καταλάβουμε. Ναι. Ουσιαστικά αυτό το έργο είχε αξιολογηθεί αρνητικά από τον ΦΠΚΑ, από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, που είναι υπεύθυνη για να γνωμοδοτεί για τα έργα στις περιοχές Natura γύρω από τη Δαδιά. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση με τη Δαδιά αυτή η περιοχή Natura. Είχε αξιολογηθεί αρνητικά. Και με αυτή την αρνητική αξιολόγηση η αναμενόμενη εξέλιξη θα ήταν να απορριφθεί το έργο. Δυστυχώς έγινε παράκαμψη αυτή τη σημαδότηση, δεν λήφθηκε η υπόψη από την αποκεντρωμένη διοίκηση και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έδωσε ομόφωνη θετική γνωμοδότηση με τη σύμφωνη γνώμη του ΙΠΕΝ, όπως αναγράφεται στα τακτικά. Και όταν λέμε μισό λεπτό. Επομένως, αυτή είναι η τελευταία διαδικασία, παρόλο ότι όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν, είναι και στα όρια της νομιμότητας, αλλά από περιβαλλοντικούς όρους δεν έπρεπε να δοθεί, είχε ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πριν τις πυρκαγιές. Ωστόσο, η τελική άδεια χρειάζεται κάποια χρόνο για να γραφτεί, βγήκε μετά τις πυρκαγιές. Επομένως, δηλαδή, το ότι μεσολάβησε μια τεράστια πυρκαγιά ενός εκατομμύριου στρεμμάτων στην περιοχή, φαίνεται σαν να μην μέτρησε καθόλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ρωτάμε, πώς γίνεται να προχωρά το αιολικό πάρκο από τη στιγμή που οι καμένες εκτάσεις κηρύχθηκαν αναδασωτές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Ναι, αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. Γίνεται με μια απόφαση του ΣΤΕ από το περίπου 10 χρόνια πριν. Παρόλο ότι οι αναδασωτές υποτίθεται ότι έχουμε μόνο, δεν επιτρέπονται έργα, ειδικά και τις ανεμογεννήτριες, θεωρήθηκε τότε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι επειδή θεωρείται υπαίτερο δημοσίου συμφέροντος, αυτόματα όλα τα έργα ΑΠΕ, έχουν δυνατότητα να εγκατασταθούν σε αναδασωτές εκτάσεις. Ναι, αλλά είναι και περιοχή Natura η συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε. Στην περιοχή Natura και πάλι δεν απαγορεύεται η κατάσταση των αιωλικών. Κάθε έργο αξιολογείται αυτόνομα, γιατί η ελληνική διοίκηση, παρόλο που έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που μπήκαμε στο δίκτυο Natura, δεν έχει φροντίσει να ρυθμίσει, να κλείσει ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται σε ποιες ζώνες μέσα στις περιοχές Natura. Δηλαδή, σε κάποιες ζώνες μέσα στις περιοχές Natura μπορεί να επιτρέπονται, αν εκεί δεν έχουμε, ας πούμε, κάποιο πουλί, κάποιο είδος, κάποια τύπο βλάσης που να επηρεάζεται. Επειδή λοιπόν δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία, κάθε έργο αξιολογείται ξεχωριστά. Ναι. Και αυτό είναι μια λανθασμένη, όπως καταλαβαίνετε. Ο ΦΠΚΑ γιατί γνωμοδότησε αρνητικά? Απειλείται δηλαδή το είδος του μαυρόγυπα σε περίπτωση που προχωρήσει το έργο? Ναι, έχει μια αναλυτική τεκμηρίωση, ναι, ο ΦΠΚΑ στο έγγραφο γνωμοδότησής του. Γράφει και, ναι, για τις διαδρομές του μαυρόγυπα, δηλαδή υπάρχουν. Η μονάδα εκεί πέρα έχει τοποθετήσει σε αρκετά πουλιά δορυφορικούς πομπούς, οπότε μπορεί να παρακολουθεί τις πορείες του. Προφανώς έχει δει ότι είναι εκεί πέρα περιοχή έντονης δραστηριότητας του μαυρόγυπα. Υπάρχουν φωλιές άλλων αρπακτικών πουλιών στην. Αυτό λένε οι άνθρωποι της Ορνηθολογικής Εταιρείας, ότι θα επηρεαστεί αρνητικά όλο το οικοσύστημα εκεί από την λειτουργία του αιωλικού πάρκου, το οποίο, να διευκρινίσουμε, είναι ήδη τώρα γύρω στις 30 ανεμογεννήτριες. Και μέλη να προσθεθούν άλλες δύο μετά την άδεια που έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Ανατολικής, ναι, Μακεδονίας Θράκης. Δεν μπορούσα να αποφύγω την ερώτηση και είναι και η τελευταία. Επειδή και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στον Εύρο και κάθε φορά που ξεσπούν πυρκαγιές γίνονται viral στα social media, στο διαδίκτυο, οι ισχυρισμοί ότι οι πυρκαγιές
πιθανόν αποτελούν ενέργειες εμπρισμού από διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα και από μεγαλοεπιχειρηματίες της πράσινης ενέργειας. Τα ακούμε συνέχεια. Και ακούστηκαν και για την περίπτωση του Εύρου. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχει μια πολύ ευνοϊκή νομοθεσία για τις ανεμογεννητήρες. Επιτρέπεται να μπουν σε δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται να μπουν σε αναδασωστές εκτάσεις. Επομένως δεν βλέπουμε καμία σκοπιμότητα ότι κάποιος μπορεί σκόπιμα να καίει μια περιοχή για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν είναι αυτός δηλαδή, δεν βλέπουμε καμία σύνδεση ώστε να υπάρχει λόγος να κάψουν μια περιοχή για να μπουν ανεμογεννητρίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο από εμάς. Γιατί είναι ήδη ευνοϊκό το καθεστώς για τις ανεμογεννητρίες, καταλάβατε. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Από εκεί πέρα, αυτό που λέμε είναι ότι εφόσον κάνει μια τεράστια περιοχή, θα πρέπει να υπάρξει αναστολή αυτής της δραστηριότητας, η οποία είναι επιβαρυντική για το μαυρόγυπα και τα άλλα πουλιά, τα αρπακτικά. Πρέπει να υπάρξει μια αναστολή, να το ξαναδούμε. Για την αναδάσωση ως όχι να συνεχίσουμε με το business as usual, μια ρουτίνα. Επειδή εσείς είστε και βιολόγος. Για την αναδάσωση αυτή καθ' αυτή και την αναγέννηση της περιοχής, η ανεμογεννήτρια είναι αρνητικός παράγοντας? Εντάξει, αυτό που λέμε είναι ότι είναι αρνητικός παράγοντας από την άποψη ότι για να μπουνε πρέπει να ανοιχτούν οι καινούργιοι δρόμοι, σίγουρα χάνεται δασική έκταση, υπάρχει καλύτερη, μεγαλύτερη πρόσβαση, μόνο οι βάσεις των ανεμογεννητριών, δηλαδή εντάξει, πιάνουν ήδη μια πολύ μεγάλη έκταση για να πρέπει να αποψηλωθεί εντελώς και να σφραγιστεί, όπως λέμε. Για να γίνει μια ανεμογεννήτρια, τι έκταση αποψηλώνεται? Οι διαστάσεις που έχει είναι συνήθως αυτές οι καινούργιες που είναι από 3-4 μεγαβάτ και πάνω, έχουν συνολικό ύψος μαζί με το πτερύγιο, αυτό είναι 150-160 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να πακτωθεί αυτό το τεράστιο πράγμα στο έδαφος, χρειάζεται να αποψηλωθεί γύρω-γύρω μια πολύ μεγάλη έκταση για τη βάση της. Και όπως είπαμε, πρέπει να αποψηλωθεί και να σφραγιστεί, δηλαδή να μπει τσιμέντο, και από εκεί πέρα δεν θα είναι μια έκταση που μπορεί να ξαναφιλοξενήσει φυσική βλάστηση. Με δύο λόγια, δεν χρειάζεται να καεί το δάσος για να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Με βάση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέπεται και σε αναδασωτές, ακόμα και σε περιοχή Natura, όπως είναι η συγκεκριμένη. Βέβαια, από ό,τι μου διευκρίνησε και ο κύριος Καλτσής, ο λόγος που βγαίνουν και το φωνάζουν έχει να κάνει με τον συμβολισμό, δεδομένου ότι δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την μεγάλη οικολογική καταστροφή. Και υπογράφηκε μια απόφαση που δίνει το OK για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε μια περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί αυτόματα αναδασωτέα, και ο καθένας μας σκέφτεται μήπως θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες μελέτες, να ληφθούν πρώτα κάποια μέτρα παράλληλα με τα έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης, και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά άδεια της παραφιλολογίας, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακούσαμε πως είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο να γίνει η εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο σημείο, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, να κάψεις το δάσος. Έχουμε στη διάθεσή μας 3 λεπτά. Τι έχουμε στο δρόμο του αεροδρομίου? Ποιος θα βοηθήσει, ποια θα βοηθήσει? Τι έχουμε στο δρόμο του αεροδρομίου? Έχουμε σύγκρουση αυτοκινήτων στην κάθοδο για το αεροδρόμιο από τη Μουδανιών. Χαίρετε για το αεροδρόμιο. Ναι. Λοιπόν, 2 ατυχήματα θα χτίσουμε. Στο κατέβασμα πριν το φανάρι για το αεροδρόμιο από το τρόμο της Καλλικερικής, ένα φορτηγό με ένα Ford το πήρε από κάτω. Και τώρα πριν από λίγο έχει γίνει και στο IKEA, μέτωπο το κέντρο, 3 αυτοκίνητα, έχει μείνει μια λωρίδα. Μισό λεπτάκι, κύριε. Το ένα είναι για το αεροδρόμιο. Ναι. Φορτηγό με γιοταχή, μιλάμε μάρκες. Φορτηγό με γιοταχή. Στην πορεία προς το αεροδρόμιο. Έτσι ακριβώς. Και το δεύτερο, είπατε.
στο IKEA, μέτωπο το κέντρο, πριν το IKEA στο Χανάθι, το γνωστό. Ναι. Τρία αυτοκίνητα, έχει μείνει μια λωρίδα με μέτωπο το κέντρο. Δεξιά, αριστερά, στη μέση. Αριστερά, αριστερά. Οχ. Δεν είναι γενικές ζημιές, είναι, αλλά εντάξει, τώρα για να τα πω πιο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.